Το πρώτο μικρό έκτακτο οικονομικό βοήθημα των 586 ευρώ ξεκίνησαν να λαμβάνουν οι πλημμυροπαθείς στο Δήμο Καλαμάτας. Είμαστε ταχύτατοι. Έχω εδώ και την πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Συγκαλέσαμε σε κατεπίγουσα συνεδρίαση και το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή. Σε ώρες αυτή τη στιγμή πήραμε την επιταγή από το Υπουργείο, 196.000 ευρώ και κάτι επιπλέον, ενώ για τα επιδόματα των 586 ευρώ τα προωθούμε μέχρι εξάντληση αυτού του ποσού. Περιμένουμε να έρθει και το υπόλοιπο. Το έκτακτο επίδομα αναμένεται να λάβουν περίπου 300 δικαιούχοι, με τους υπόλοιπους να ακολουθούν πιθανόν την επόμενη εβδομάδα. Επειδή πράγματι υπάρχει καθυστέρηση από το Υπουργείο, έχουν περάσει ήδη 40 μέρες και υπάρχουν προβλήματα. Εγώ θα ανέβω αύριο στην Αθήνα, θα κάνω μία συζήτηση, γιατί υπάρχουν κάποια μέτωπα ανοιχτά και σε σχέση με τον περιφερειακό και σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα, γιατί έχουμε υποστεί πολύ μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή, ιδιαίτερα στις υποδομές, τα οποία πρέπει να τα δούμε. Για μετά από ένα χρόνο πάντως μετατίθεται το ζήτημα που έχει να κάνει για το εάν θα υπάρξει υποστήριξη από ευρωπαϊκούς πόρους και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης θέλει ένα χρόνο για να ανταποκριθεί, τουλάχιστον. Είχαμε μηνύματα ότι μετά από ένα χρόνο ανταποκρίθηκε σε πλημμύρες αντίστοιχες στη Βαυαρία με ένα ποσό της τάξης των 30 εκατομμυρίων ευρώ. Μετά από ένα χρόνο περίπου αν έχουμε υποστηρίξει. Αφού ολοκληρωθεί το πρώτο μέρος που έχει να κάνει με την καταβολή του έκτακτου επιδόματος, θα ακολουθήσει η επόμενη διαδικασία άμεσα, όπως σημειώνεται από την πλευρά του Δήμου, που έχει να κάνει με την ενίσχυση για τις οικοσκευές. Εδώ λοιπόν έχουμε χρήματα για 300 άτομα περίπου. Τα υπόλοιπα μέχρι τα 408, μένουν περίπου 108 άτομα, θα τα δώσουμε με το που θα έρθουν τα χρήματα από το Υπουργείο και έχουμε και χρήματα επίσης για να πληρώσουμε μέχρι το ποσό των 5.860 ευρώ για τους συμπολίτες μας εδώ, τους 408, οι οποίοι έχουν υποστεί ζημιά στα σπίτια τους για την αντικατάσταση της οικοσκευής. Πότε θα εξελιχθεί η δεύτερη διαδικασία, δηλαδή το μεγάλο ποσό? Θα μπορέσω να τα έχουμε τα χρήματα με το που θα πληρώσουμε αυτούς τους 300, θα δώσουμε τις επιταγές, έχουμε από σήμερα ξεκινήσει. Την ταχύτητα μπορείτε να δείτε και να τη συγκρίνετε με άλλες περιοχές, έτσι. Θα ξεκινήσουμε αμέσως να καταβάλουμε το ποσό μέχρι 5.860 ευρώ για αυτούς που υπέστησαν ζημιές. Αμέσως.